Ναι, καλημέρα κύριε Χουντή. Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στο πάνελ και στους τηλεθεατές. Λέτε να τελειώσουν αυτές οι κρίσιμες μέρες κάποια στιγμή επιτέλους. Νομίζω ότι το σημερινό Euro Working Group, η τηλεδιάσκεψη θα δείξει αν έχουμε καταλήξει και βεβαίως αν γίνει γρήγορα το Eurogroup που θα πάρει και τις σχετικές αποφάσεις στο επίδικο θέμα της δόσης και το, της χρηματοδότησης. Εσείς τι πληροφορίες έχετε κύριε Χουντή, θα τελειώσει αυτό το πράγμα σήμερα, αύριο? Ο κύριος Μάρδας χθες μας είπε ότι πιθανόν θα πάρθει απόφαση σήμερα. Ναι, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η συζήτηση προχώρησε θετικά, αλλά αυτό που θα δείξει αν πράγματι έχουμε φτάσει σε μια απόφαση θα το δείξει και τη σημερινή συνεδρίαση και η συνεδρίαση του Eurogroup που μπορεί να γίνει το συντομότερο δυνατό και με... Μα δεν ξέρετε τώρα εσείς, δηλαδή, ναι, άμα έχετε συμφωνήσει, έχετε συμφωνήσει τώρα κύριε Χουντή μου. Α, εδώ κοιτάξτε... Με τους άλλους δηλαδή, θέλω να πω, έχετε βάλει κάτω τα νούμερα, έχετε αυτό, εκτιμήσει... Μισόλεπτο, τα νούμερα δεν είναι το κύριο στοιχείο. Και το, να σας το πω και για δεύτερη και για τρίτη φορά, δεν είναι το νούμερο τα κύριε στοιχεία. Το νούμερο είναι αν υπάρχει πράγματι η πολιτική βούληση να κλείσει αυτό το θέμα. Μισό λεπτό, γιατί δεν είναι τα νούμερα το κύριο στοιχείο, τι εννοείται με αυτό? Γιατί εμείς υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι δεν τα δέχονται αυτοί απ' έξω τα νούμερα, μας κάνουν πόλεμο. Τότε να πω κι εγώ, με τα νούμερα δεν έχουν αποδείξει και τους καλύτερους των λογαριασμών, καθώς με τα νούμερα όλα αυτά τα χρόνια έπεσαν έξω. Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Έπεσαν έξω, επομένως, όχι πως δεν έχουν την αξία και τη σημασία τους, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι η πολιτική διαπραγμάτευση που γίνεται και όχι στα τεχνικά κλιμάκια μόνο, με την έννοια ότι εμείς έχουμε πει, η ελληνική κυβέρνηση έχει πει, ότι δεν δέχεται μέτρα μνημονιακού χαρακτήρα, δεν δέχεται μέτρα υφυσιακά, δεν δέχεται μέτρα περικοπών λιτότητας και περικοπών μισθών και συντάξεων. Εκεί είναι η ουσία της διαπραγμάτευσης. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, δύο λεπτά. Αυτοί ακόμα και τώρα, σήμερα, επιμένουν σε αυτά. Θα το δούμε σήμερα από τις, από τις τεχνικές καταλήξεις αυτών των θεσμών που λένε. Ναι, αλλά ένα κλίμα ξέρετε. Αυτό θα φανεί από το αποτέλεσμα. Ναι, αλλά ένα κλίμα εσείς το ξέρετε. Λέω λοιπόν ότι το κλίμα και όσον αφορά, να σας πω και τα νούμερα, έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Αλλά η πολιτική βούληση θα φανεί εδώ. Εμείς βασιζόμαστε, η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα υπάρξει μια πολιτική απόφαση. Υπουργέ μου, δύο λεφτά. Πολιτική απόφαση μπορεί να πάρει το Eurogroup. Μη σου πω ότι ούτε καν το Eurogroup. Αλλά ας πούμε το Eurogroup ή η Σύνοδος Κορυφής, ή οι ηγέτες, ή αυτό το κοκλάβιο των 6-7 ας πούμε που μαζευτήκαν πριν με τον Πρωθυπουργό. Το Euroworking Group δεν μπορεί να πάρει πολιτική απόφαση. Όχι, αλλά επηρεάζεται. Αυτή είναι τεχνοκράτηση και ήταν. Ναι, το κατάλαβα. Αλλά επηρεάζεται από τα πολιτικά όργανα. Και επηρεάζεται από τα πολιτικά όργανα και με βάση την εικόνα που τους δίνει, αλλά και τα θέματα που έχουν τεθεί. Θυμίζω ότι με πολιτική απόφαση συνήλθε και αποφάσισε το Eurogroup τον Απρίλιο του 2014 ορισμένα πράγματα. Ναι. Καταλάβατε, αυτό εννοώ. Επομένως, επειδή ακούω και το ρεπορτάζ που μπορεί να στηρίζεται ή όχι σε πληροφορίες ότι τα βρήκαν, δεν τα βρήκαν οι δανειστές, τα τεχνικά επιτελεία δεν μπορούν να. Το ρεπορτάζ, Υπουργέ μου, είναι αντιφατικό. Όταν υπάρχει ρεπορτάζ από μέσα, το από μέσα ρεπορτάζ, το δικό μας ρεπορτάζ από την κυβέρνηση, λέει ότι πάνε σχετικά καλά τα πράγματα. Το απ' έξω λέει ότι πάνε χάλια. Αυτό σας είπα κι εγώ, το δικό μου ρεπορτάζ, αλλά εδώ δεν είναι να κάνω εγώ ρεπορτάζ. Είναι να σας δώσω, ας πούμε, το πολιτικό κλίμα, γιατί περί αυτού μπορώ να κάνω. Σχολίασα τα περί στοιχείων. Η δική μου εικόνα, είναι ότι προχωράμε, αλλά... Λέμε αυτό θα φανεί από τις καταλήξεις αυτών των σταθμών, των θεσμών αυτής της διαδικασίας που έχουμε μπει. Κύριε Χουντή, αν αυτοί επιμείνουν σήμερα στα νούμερα, στα οποία εσείς δικαίως λέτε δεν είναι το πρώτο θέμα, διότι εμείς επιδιώκουμε πολιτική συμφωνία κυρίως και όχι να μείνουμε στα νούμερα και αν θα βγάλουμε τόσα και αν θα μαζέψουμε τόσα και να το αμφισβητούν αυτοί και να γίνεται μπάχαλο. Εάν αυτοί επιμείνουν στα νούμερα, τι θα γίνει, αυτό είναι το βασικό θέμα. Γιατί εδώ πια θα μιλήσουν τα νούμερα. Εδώ ακριβώς θα το δούμε αν μιλήσουν ή όχι τα νούμερα. Δεν τα υποτιμώ καθόλου για να μην είμαστε, ας το πούμε, να μην πούμε ότι όλα είναι. Εδώ δεν έχουμε λεφτά από την άλλη εβδομάδα. Αλλά θέλω να πω για άλλη μια φορά
ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει διαμηνήσει ότι δεν θέλει να φτάσουν τα πράγματα εκεί. Έχει βάλει τις κόκκινες γραμμές που είναι, δεν είναι γραμμές με νούμερα, είναι πολιτικές γραμμές. Ναι. Μπορώ να συνεχίσω και να σας λέω ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε μέτρα μνημονιακού χαρακτήρα που εκτός των άλλων βγάζουν και τους θεσμούς. Και εδώ είναι η μεγάλη επιτυχία, ότι δεν μιλάμε σαν τρόικα, ας λένε ότι θέλουν άλλοι. Οι ήδη παραδέχονται τώρα μιλάς με θεσμούς. Και όταν μιλάς με θεσμούς, μιλάς με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μιλάς με την Κομισιόν. Αυτοί έχουν ορισμένες δυνατότητες πολιτικά να ζητάνε ή να μην ζητάνε ορισμένα πράγματα. Μου. Δηλαδή, μισό λεπτό να σας πω γιατί ναι. Πού βρίσκεται το πολιτικό του θέματος. Εμείς λέμε δεν δεχόμαστε μισθούς και περικοπές μισθών και συντάξεων. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί είδαμε που κατέληξε αυτή η υπόθεση και πού βρίσκεται. Μα το λήξαμε αυτό. Ορίστε, ναι, εκεί λοιπόν είναι η πολιτική βούληση των οργάνων. Κύριε Χουντή, δύο λεπτά. Νιώθω πάλι σαν να γυρίζουμε πριν τη συνάντηση του Τσίπρα με τη Μέρκελ και τους 6-7. Σαν να είμαστε πάλι στην αρχή της συζήτησης. Όχι, σπέβδω να σας αυτό, πω όχι. Σπέβδω να σας πω όχι. Δηλαδή, υποτίθεται ότι καταθέσατε μία λίστα στην Μάλιστα. οποία δεν έχει μειώσει μισθά, μισθών, συντάξεων κτλ. Ωραία. Πάνω σε αυτή δεν κουβεντιάζεται. Ωραία. Άρα δεν υπάρχουν ηφαισιακά όπως τα λέτε εσείς. Τα έχουν αποδεχτεί ότι δεν υπάρχουν. Αλλά αυτά που έχετε βάλει δίπλα εσείς στη λίστα έχουν ορισμένα νούμερα. Επί των θεσμικών αλλαγών που προτείνετε εσείς και Ωραία. Με την κοστολόγησή τους. Δέχονται ή δεν δέχονται. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό είναι και σημαντικό βήμα γιατί και αυτό το ξεχνάμε. Μπορεί μεγάλο είναι, αλλά να δούμε πότε θα καταλήξουμε. Όχι, με συγχωρείτε, είναι σημαντικό βήμα γιατί στην προχθεσινή συζήτηση στη Βουλή ενδεχομένως και στη συζήτηση με τους εκλεκτούς καλεσμένες θα πει τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνει η κυβέρνηση, γιατί διαπραγματεύεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν δέχεται ορισμένα πράγματα για να μπορέσει να βγει η χρηματοδότηση. Δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ είναι το πολιτικό ζήτημα, το κεντρικό. Δεν μπορείς να δεχτείς εφαρμογή μνημονίων επί της ουσίας, με καταλάβατε. Και εκεί ακριβώς. Εκεί ακριβώς το ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά λέει ότι τα τεχνικά κλιμάκια δεν παίρνουν στοιχεία, δεν κάνουν εκείνο κτλ. Λέμε εμείς ότι η πολιτική μας θέση και με τα στοιχεία κτλ. Είναι δεν να διαπραγματευτούν οι αντίστοιχοι. Αλλά να ξέρετε τώρα ότι τα τεχνικά κλιμάκια αμφισβητούν τα πάντα. Κύριε Χουντή, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, δεν περιμένετε από τα ρεπορτάζ για να ξέρετε. Εσείς μετέχετε στις σκέψεις τις κυβερνητικές. Δεν περιμένετε από το ρεπορτάζ να ξέρετε ότι τα τεχνικά κλιμάκια είναι αρνητικά και δεν δέχονται τα νούμερα. Εγώ θέλω να σας πω. Όχι τα τεχνικά κλιμάκια, αλλά και οι πολιτικές, οι θεσμοί οι οποίοι εκπροσωπούνται και στα τεχνικά κλιμάκια, παραδείγματος χάρη, ναι. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι. Βουνουτού, ναι. πολλές φορές οι εκπρόσωποι τους στα τεχνικά κλιμάκια επαναφέρουν θέματα που έχουν ζητήσει σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό θέλω να σας πω. Μα αυτό είναι το θέμα. Επομένως, η διαπραγμάτευση έχει αυτό το πολιτικό χαρακτηριστικό. Οι δικές μου πληροφορίες όσον αφορά αυτών των ημερών τη διαπραγμάτευση είναι ότι η τηλεδιάσκεψη σήμερα θα πάει καλά. Αυτή λέει η δική μου πρόβλεψη. Yeah. Και γρήγορα ο χρόνος μπορεί να κερδιθεί με αντίστοιχη γρήγορη, έγκαιρη, να το πω έτσι, συνεδρίαση του Eurogroup. Αυτό λένε οι δικές μου πληροφορίες. Για πότε τι θέλετε, εσείς την προτείνετε, την ελπίζετε? Το συντομότερο δυνατό. Ελάτε όμως που έχουμε μπλέξει. Εντάξει, μεγάλη Τρίτη τη δική μας, αυτοί δεν έχουν Πάσχα. Έχουν τελειώσει. Ναι, έχουν Πάσχα τώρα όμως. Αυτό έχουν Πάσχα τώρα. Άρα με όλα αυτά τα δεδομένα. Ναι, εγώ λέω το συντομότερο δυνατό πρέπει να γίνει για να ξεμπλοκαριστούν τα χρήματα. Καλά, εμείς και προφανώς αυτό να ζητάμε. Είναι στο τέλος αυτή τη εβδομάδα, στις αρχές της άλλης. Καλά, μπορεί να κάνει και ο Eurogroup με τηλεδιάσκεψη, ρε παιδί. Δεν χρειάζεται να μαζευτούν. Μα και με πολιτική απόφαση και διαπεριφορά γίνεται εφόσον υπάρξει η πολιτική βούληση και. Άρα, Υπουργέ, με αυτά τα δεδομένα, από το 1 μέχρι το 10, πόσο αισιόδοξοι θα είμαστε ότι μπορεί να βρεθεί λύση πολιτική? Τώρα με τα νούμερα πάλι θα το ξέξετε. Πόσο θα είμαστε? Με τα νούμερα. Εντάξει. Εγώ νομίζω με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε. Λοιπόν, να σας πω, Υπουργέ, και κάτι τελευταίο. Δείχνει ότι μπορεί. Και το πολιτικό κλίμα, έχει αλλάξει το πολιτικό κλίμα, δεν πρόλαβα να σας το σχολιάσω. Και μετά τη συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με την κυρία Μέρκελ έχει αλλάξει το κλίμα, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε στα αποτελέσματα και έχω ενδείξεις και από άλλες συζητήσεις που είχαμε τον υφυπουργό επί ευρωπαϊκών θεμάτων των Γερμανών, αλλά τώρα δεν είναι. Τώρα θέμα. Ναι, αλλά μέσα το πράγμα είναι λίγο μπερδεμένο. Εδώ διαβάζω μία ανακοίνωση του κυρίου Μιλιού σήμερα. Μία ανακοίνωση, άρθρο. Άρθρο, ναι. Το μπήκατε μέσα, το είδατε? Το έχω δει, όλα τα διαβάζω. Όσο ο οποίος κύριος Μιλιός έχουμε... λέει ότι είμαστε απομονωμένοι ως χώρα σε όλη την Ευρώπη.
Έχουμε στάση η ΣΥΡΙΖΑ λέει κατάσταση με στάση χειροκροτητικής παθητικότητας, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται σε κατάσταση εξέγερση εναντίον των κοινωνικών ισοτήτων. Εντάξει, για να, δεν θέλω να σχολιάσω τώρα. Ναι, αλλά ήταν υπεύθυνο τη οικονομική πολιτική τώρα, έτσι. Όχι, απλώ θα σα πω το εξή. Θα σα πω το εξή. Όχι, όχι, τα επί τη ουσία. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι είμαστε απομονωμένοι και αυτό δεν το λέω σε απάντηση του ισχυρισμού του συντρόφου μου του Γιάννη του Μιλίου, αλλά από τι επαφέ που έχω. Και έχουμε επαφές με τους πρεσβευτές όλων των χωρών, στα συμβούλια ευρωπαϊκών υποθέσεων, στα συμβούλια κοινωνικών υποθέσεων, αλλά και στην συζήτηση για αυτά τα θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα δεν λέτε εσείς ότι δεν νιώθουμε μόνοι. Όχι. Και τελειώνω ίσως, επειδή έχετε να συζητήσετε με τους καλεσμένους, τα θέματα που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση, στοιχείο των οποίων είναι και η διαπραγμάτευση και τα θέματα που προσπάθησα και λίγο θεωρητικά να αναλύσω, είναι στην ευρωπαϊκή ατζέντα, είτε το θέλουν είτε όχι. Παρακολουθήστε και τις πολιτικές αντιτάσεις άλλων κυβερνήσεων σε θέματα που θεωρούνται ότι είναι υπερβολικά, είναι δικά μας και ούτε καθεξής. Ας πούμε, τι απόφαση πήρε ο κ. Ραχώη για την ιατρική περίθαλψη των μεταναστών, ε. Ναι. Άρα λοιπόν ο κ. Μιλιός, ο πρώην υπεύθυνος, είναι πανευρωπαϊκά. Δεν θεωρώ ότι είμαστε απομονωμένοι και πολύ περισσότερο. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι η κριτική του μόνο. Κριτική του είναι πολιτική, είναι ιδεολογική. Λέει ότι έχετε γίνει διαχειριστές του υπάρχοντος συστήματος. Είστε οι φιλολαϊκοί διαχειριστές του ίδιου συστήματος. Αυτό λέει. Καλά. Είστε τον κύριο Μιλιό να σας τα πει. Εγώ σέβομαι τις απόψεις των συντρόφων μου. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιο σχολιασμό τώρα. Βλέπω αυτό που με καλέσατε να πω από πλευρά σας, το πούμε, κυβερνητικής οπτικής. Ωραία. Πώς έχουν τα πράγματα και ελπίζω ότι θα πάνε καλά. Ελπίζω ότι θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Χουντή. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Αυτό λοιπόν ήταν το κλίμα. Επειδή άρχισε ο κύριος Χουντής, μετά θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Σβίγκου. Έχετε κάποιο σχόλιο για αυτά όλα? Το σχόλιο είναι ότι έχουμε χάσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.